Η Ευρωβουλευτής Βακαηλή έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας μέσα από χρηματοδοτικά εφόδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όχημα βέβαια τις περίφημες νεοφυείς επιχειρήσεις. Κύριε Ακαηλή, βρίσκεται σήμερα στην Κρήτη TV, στο στούντιο της Κρήτη TV. Κύριε Ακαηλή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χάρηκα που είδα και την κάλυψη που είχατε για την συνάντησή μας στις Βρυξέλλες. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και προέκυψαν και τα ανάλογα συμπεράσματα. Όχι μόνο αυτό, φάνηκε και η σύγχρονη Ελλάδα, η Ελλάδα που καινοτομεί και πετυχαίνει. Ο κύριος Καράτζης ήταν εξαιρετικός στην παρέμβασή του. Είχα την τύχη να έχω κοντά μου πολλούς φίλους από την Κρήτη και στη συνάντηση που κάναμε με ανθρώπους από την Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα, θα έλεγα ότι τους πρότεινε και συγκεκριμένες λύσεις για να είναι και πιο ελκυστικοί οι τρόποι που η Ευρώπη θα στηρίζει αυτές τις επιχειρήσεις, καθώς ο ίδιος ήταν από μόνος του γνώστης όλων όσων έχει καταφέρει η Ευρώπη. Οπότε είμαι πολύ περήφανη που τους είχα κοντά μου και τώρα που είμαι εγώ εδώ. Και βέβαια ο κ. Καράτζης επιβεβαίωσε και το γεγονός ότι στη μία πολιτικός η οποία έχει αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και εκδηλώσεις για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας με όχημα τους νέους ανθρώπους. Και βέβαια, γιατί αν θέλουμε, πάντα η καρδιά της ανάπτυξης ήταν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αν θελήσουμε να ξεφύγουμε από την κρίση οριστικά, τότε πρέπει να επενδύσουμε στο μέλλον. Και στο μέλλον είναι οι άνθρωποι να μείνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ξέρετε, δεν έχουμε μόνο εμείς νέους που φεύγουν και από την Ευρώπη φεύγουν σε άλλες χώρες, καθώς παίρνουν ψηλότερους μισθούς. Εδώ επενδύουμε εμείς πολύ στην έρευνα και στην εκπαίδευση. Αλλά ακόμα η βιομηχανία δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς ώστε να τους κρατάει στον τόπο τους. Και θεωρώ ότι αν δεν συνεργαστούμε, τότε στην παγκοσμιοποίηση που έχει έρθει και στην ψηφιακή οικονομία, θα είναι δύσκολο να είμαστε ανταγωνιστικοί. Οπότε ψάξαμε και φτιάξαμε με Έλληνες, έχω μια ομάδα από Έλληνες και Κρητικούς και Μακεδόνες και φτιάξαμε μια πολύ ωραία νομοθεσία που βοηθάει σε όλα τα προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσει και που διαπιστώσαμε στην Ελλάδα, λύσεις και τρόπους για να μπορέσουν να τα αξιοποιήσουν. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ελαίου οικονομικής κρίσης κυρίως, επικρατούσε το αίσθημα του δισταγμού στις πρωτοβουλίες των νέων, κυρίως στη χώρα μας. Μπορεί αυτό να αποτελέσει παρελθόν? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή μπορεί να μπούμε σε μια νέα πραγματικότητα. Εγώ πιστεύω ναι, και γιατί το πιστεύω. Πρώτον, γιατί βλέπω τους Έλληνες που δημιουργούν. Βλέπετε ότι με σκληρή δουλειά, ειδικά από την Κρήτη, που έχει καταφέρει να σταθεί μέσα στην κρίση με τις δικές της δυνάμεις, επειδή έχει παραγωγική βάση και φυσικά έχει αναπτύξει και υπηρεσίες στο τουρισμό, κατάφερε να ανταπεξέλθει σε πολύ δύσκολες εποχές. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε τα σωστά παραδείγματα, ακόμα και αν η χώρα σου δεν σε βοηθάει ή η δική σου κυβέρνηση. Απευθυνόμαστε πλέον σε μια μεγάλη αγορά, την ευρωπαϊκή. Και όχι μόνο. Άρα για μένα σίγουρα και είμαι αισιόδοξη. Απλώς προσπαθώ να πολλαπλασιάσω αυτό το μήνυμα. Ξέρετε, επειδή οι ευρωεκλογές αφορούν και όλη την επικράτεια, όλη τη χώρα, εγώ ταξιδεύω σε όλη την Ελλάδα για να δείξουμε τα καλά που έχει η Ευρώπη και πρέπει να εκμεταλλευτούμε πάνω απ' όλα. Έχουμε 25 περίπου δισεκατομμύρια για ΕΣΠΑ. Η Κρήτη έχει αξιοποιήσει γύρω στο μισό δις. Αλλά υπάρχουν άλλα 15 δισεκατομμύρια που θα μπορούσαμε να τα διεκδικήσουμε. Είναι για εμάς, είναι χρηματοδοτήσεις για την Ελλάδα και κινδυνεύουμε σε ένα περίπου χρόνο αυτά να χαθούν. Ακριβώς. Και να, να έχουμε τέτοιες απώλειες. Δείχνει πρόθυμη να βοηθήσει το επιχειρήν. Ωστόσο, δεν ξέρω ποια η γνώμη σας στο μέτωπο του ρόλου των κυβερνήσεων και των πολιτικών που πρέπει να υιοθετηθούν και να ακολουθήσουν. Εγώ εύχομαι να έχουμε γρήγορα εκλογές. Καθώς το να έχεις μια κυβέρνηση που καταλαβαίνει την επιχειρηματικότητα, ειδικά τη μικρομεσαία, και να μην την υπερφορολογεί, εκεί που δηλαδή που βασίζεται όλη η οικονομία, στην παραγωγή πλούτου, να διευρύνει τις ανισότητες μια κυβέρνηση που κατ' εφημισμό ήταν υποτίθεται από την αριστερά, έκανε τεράστια ζημιά και νομίζω για πολλά χρόνια ναρκοθέτησε και τις προσπάθειες της επόμενης κυβέρνησης. Χρειαζόμαστε χαμηλότερη φορολογία, σταθερό περιβάλλον και να δείξουμε ότι μπορούμε να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα στη δική μας χώρα για να μην φεύγουν οι νέοι μας στο εξωτερικό. Από εκεί κάνουμε ό,τι μπορούμε. Εδώ έχουμε τους ανθρώπους που μπορούν να τα αναπτύξουν. Άρα χρειάζεται το έναυσμα, χρειάζεται να δείξουμε ότι είμαστε και έτοιμοι για να τους κρατήσουμε εδώ, να αισθανθούν ασφαλείς στη χώρα τους, να μην στοχοποιείται η επιχείρηση και ο επιχειρηματίας, οι νέοι άνθρωποι. Ξέρετε, έχουμε για νέους αγρότες πάρα πολύ μεγάλη στήριξη, υποστήριξη, επιδοτήσεις, διευκολύνσεις και πολλά από αυτά δεν τα διεκδικούμε γιατί δεν τα γνωρίζουμε καν. Ο ρόλος του κινήματος αλλαγής την επόμενη μέρα.
Κοιτάξτε, το κίνημα αλλαγής έχει. Το ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε έχοντας πολλά στελέχη που ήταν μεταρρυθμιστές, άλλαξαν την Ελλάδα και νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να το ξεχάσει κανείς. Έγιναν πολλά λάθη στη μεταπολίτευση, ίσως επαναπαυθήκαμε, αλλά και αν θέλετε, μετά το 2004 περάσαμε μια δύσκολη περίοδο που ξαναγυρίσαμε στις παθογένειες του παρελθόντος, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες δηλαδή. Και τώρα πάλι κλειστήκαμε σε μια ισοστρέφεια, αντί με την κρίση να βάλουμε κάτω ένα εθνικό σχέδιο και να προχωρήσουμε μπροστά. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν τα κάνουν αυτά ή αν δεν το κάνει και η επόμενη κυβέρνηση, οι νέοι άνθρωποι θα πρέπει μόνοι τους να διεκδικήσουν τον χώρο τους και να εκμεταλλευτούν το ότι ανήκουμε και σε μια μεγαλύτερη οικογένεια αυτή της Ευρώπης. Και αυτό προσπαθώ να κάνω. Καθώς δεν ξέρεις ποτέ η κυβέρνηση τι θα καταφέρει και τι δεν θα καταφέρει, αν θα υπάρξει εθνική συνεννόηση ή όχι. Οπότε προσπαθούμε τουλάχιστον να θωρακίσουμε τους θεσμούς στο εξωτερικό, να τους προστατεύσουμε και να έχουν κάπου να απευθυνθούν. Πρόσφατα για τις συντάξεις, οι γυναίκες που έχασαν τους άντρες τους, με τον νόμο Κατρούγκαλο, έχαναν τις συντάξεις τους. Με δική μου παρέμβαση στην Ευρώπη, φανταστείτε, με παρέμβαση στην Ευρώπη, καταφέραν να ξανακερδίσουν και τις συντάξεις για τώρα, αλλά και ανά πάσα στιγμή να προσφύγουν στην Ευρώπη, γιατί δεν συνάδει με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση αναφορικά με τις συνεργασίες που πρέπει να υπάρξουν μετεκλογικά. Έχει μπει σε αυτή τη συζήτηση και το κίνημα αλλαγής. Έχει μπει. Θεωρώ ότι δεν θα χρειαστεί, αλλά θέλω να πιστεύω ότι τα μηνύματα της επόμενης μέρας θα είναι αρκετά καθαρά για να μην χρειαστεί να μπούμε σε κύκλο σωστρέφειας. Νομίζω ότι έχουμε στελέχη που μπορούν να προσφέρουν από οποιαδήποτε θέση. Ξεπεράσαμε τον κυβερνητισμό. Όποιος είχε πολύ κυβερνητισμό, άλλωστε μετακινήθηκε για να πάρει μια υπουργική θέση για λίγους μήνες. Νομίζω λοιπόν ότι έγινε ένα μεγάλο ξεκαθάρισμα και τα στελέχη που έχουμε είναι στελέχη τα οποία όχι μόνο εκτιμώ για το ήθος τους και την προσφορά τους, αλλά που πιστεύω ότι θα είναι χρήσιμη από οποιαδήποτε θέση. Και αυτό είναι και το σημαντικό που έχει προσφέρει αυτή η παράταξη. Εντάξει, και μέσα από τις δημοσκοπήσεις οι πολίτες επιθυμούν συνεργασίες. Μέσα από τις δημοσκοπήσεις, ναι, θέλω να το δω και να αποτυπώνεται. Είμαι σίγουρη ότι στην περιφέρεια, ειδικά στην Κρήτη, θα αποτυπωθεί νομίζω με πολύ χειρό τρόπο. Στην περιφέρεια, στους Δήμους, ακόμα και στις ευρωεκλογές και ελπίζω και στις εθνικές. Ίσως στις εθνικές, επειδή αργήσαμε να ανανεώσουμε όλο το πολιτικό σκηνικό, να μην αποτυπωθεί τόσο ξεκάθαρα, αλλά είμαι βέβαιη ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν θα βρούμε την κυβέρνηση να εκπροσωπείται καθόλου. Κίνημα αλλαγής ή ΠΑΣΟΚ? Κίνημα αλλαγής, Παύλε, ΠΑΣΟΚ. Γιατί το ΠΑΣΟΚ ήταν η καρδιά αυτής της προσπάθειας και ο μεγάλος κορμός. Αλλά σίγουρα έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι έχουν πλησιάσει και έχουν στηρίξει αυτή την προσπάθεια από τη Δημάρ, από το ποτάμι, από τις κινήσεις πολιτών. Έχουμε λοιπόν ένα σύνολο πλέον του προοδευτικού χώρου και κέντρου που με μικρές διαφωνίες καταφέρουμε να βρούμε αυτά που μας ενώνουν και να προχωράμε μαζί. Υπάρχουν και στελέχη που έχουν νοσταλγήσει ωστόσο το ΠΑΣΟΚ. Στο μέτωπο του ονόματος, της ονομασίας. Νομίζω, ναι, και γι' αυτό το βάλα Παύλα δίπλα. Εμείς κατεβήκαμε με την Ελιά το 2014, ναι. Μια προσπάθεια με νέους ανθρώπους τότε, που πήγε πάρα πολύ καλά δημοσκοπικά σε σχέση με αυτό που περίμενε κανείς και σηματοδότησε κάτι καινούργιο, και ήταν Ελιά Παύλα ΠΑΣΟΚ. Άρα νομίζω ότι είναι σημαντικό και να προχωράμε, να μην μένουμε στο παρελθόν, ναι, αλλά να μην αποποιούμαστε και το έργο που έχουμε πετύχει τόσα χρόνια. Θα έχει τους δικούς της συμβολισμούς, μία πρωτοβουλία, μία κίνηση, να χρησιμοποιείτε περισσότερο το όνομα ΠΑΣΟΚ στην πορεία του κινήματος αλλαγής? Κοιτάξτε, εγώ το χρησιμοποιώ, γιατί όταν μας ρωτάνε κίνημα αλλαγής, επειδή αλλάξαμε και είναι και πρόσφατη αυτή η αλλαγή πάλι, πάντα η αναφορά είναι αυτή. Δεν είμαι σίγουρη ότι δεν το έχω μετρήσει, αλλά πιστεύω ότι στο συνέδριο θα έπρεπε να είμαστε σίγουροι και να είναι σαφές ότι το κίνημα αλλαγής έχει βασικό κορμό το ΠΑΣΟΚ και μάλιστα ένα νέο ΠΑΣΟΚ, αυτό που έμεινε το ηθικό, το μεταρρυθμιστικό και συνέδριο. Το σύγχρονο. Θα είναι ένα συνέδριο το οποίο θα, στο συνέδριο που θα ιδρύσει ουσιαστικά, ναι, έναν ενιαίο φορέα και μετά τις εκλογές δεν θα υπάρχουν πια αυτές οι διαφορετικές παρατάξεις που συμμάχησαν στο κίνημα αλλαγής. Το διακύβευμα των ευρωεκλογών, θα είστε εκ νέου υποψήφια? Είμαι εκ νέου υποψήφια και ευτυχώς είναι με Σταυρό, οπότε από την Κρήτη μέχρι τη Μακεδονία ο καθένας μπορεί να επιλέξει τους ευρωβουλευτές που θα τον εκπροσωπήσουν. Οπότε το θεωρώ πολύ σημαντικό και δημοκρατικό. Πιστεύω ότι στην επόμενη Ευρώπη χρειαζόμαστε ανθρώπους που θα προστατεύσουν και τα κεκτημένα και την προοδευτική Ευρώπη με σύνορα, με προστασία, με ασφάλεια, αλλά και καταφέρνοντας στην ψηφιακή οικονομία με τις ανατρεπτικές αυτές τεχνολογίες που θα χαθούν δουλειές αλλά θα δημιουργηθούν καινούργιες δουλειές, θα μπορέσει να προστατεύσει τις ομάδες εκείνες που θα πληγούν περισσότερο.
Κάνω παρεμβάσεις διαρκώς για αυτά τα νέα επαγγέλματα που προκύπτουν, γιατί δεν μπορούμε να σταματήσουμε την καινοτομία, αλλά μπορούμε σίγουρα να προστατεύσουμε τους ανθρώπους με μια πιο δίκαιη Ευρώπη. Και την ίδια μάχη που δίνουμε στην Ελλάδα για να μικρύνουν ανισότητες, τη δίνουμε και στην Ευρώπη. Και εκεί θέλει ισχυρή φωνή, επειδή ο λαϊκισμός, από όπου και αν προέρχεται, καταφέρνει με τα social media να επηρεάζει πολύ τον κόσμο, να τον τρομάζει μερικές φορές. Είναι σημαντικό να μην διαλύσουμε αυτό που φτιάξαμε, να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα και να καταλάβουμε ότι μαζί καταφέρνουμε περισσότερα. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι σε πολλές χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα, έχουν βρει μία βάση και αυξάνουν τη δυναμική τους ακραίες φωνές, εθνικιστικές φωνές. Ένα φαινόμενο το οποίο δεν παρατηρείται μόνο στη χώρα μας, αλλά και στην Ιταλία, στη Γερμανία, στη Γαλλία. Ωραία ερώτηση, γιατί μας αφορά νομίζω. Αισθάνομαι και συνάδελφος λίγο. Πέρασα από το χώρο της τηλεόρασης. Ξέρετε ότι τα αρνητικά μηνύματα και οι ειδήσεις εκείνες που προκαλούν φόβο, ανησυχία, ανασφάλεια, πολλαπλασιάζονται πιο εύκολα και φτιάχνουν πιο εύκολους τίτλους. Αλλά είναι και πιο επικίνδυνες, καθώς δημιουργούν μια περίεργη αντίληψη για την πραγματικότητα. Και αυτό πολλές φορές αποδυναμώνει το κέντρο, τη σοβαρότητα, το ρεαλισμό και ενδυναμώνει τα άκρα. Νομίζω λοιπόν ότι χρειαζόμαστε φωνές θετικές, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια ισορροπία στις επιλογές του κόσμου, να βλέπει τα καλά και να αλλάζουμε, να διορθώνουμε τα αρνητικά. Οι λαϊκιστές τι κάνουν, εκμεταλλεύονται με ψέματα συνήθως ή με ηχηρούς τίτλους μια πραγματικότητα που θα τους βόλευε ή έχουν χαρισματικές προσωπικότητες επικοινωνιακά, περνούν το μήνυμά τους, αλλά στην ουσία, όπως είδαμε και στην Ελλάδα, επειδή νομίζω άλλα περιμέναμε και άλλα είδαμε, στην ουσία δεν μπορούν να έχουν μια λύση, γιατί η σύγκρουση με την πραγματικότητα είναι μια σύγκρουση μεγάλη που τα αφηγήματα του λαϊκισμού καταραίουν. Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Αν δεν παράγεις κάτι, δεν έχεις και τίποτα να μοιράσεις. Οπότε χρειάζεται καλή ενημέρωση, δημοσιογράφους με σθένος και δυνατή φωνή, που στις πιέσεις αυτού του λαϊκισμού να μπορούν να παρουσιάζουν γεγονότα και οι άνθρωποι να έχουν ενημέρωση αντικειμενική και να επιλέγουν αυτά που θα πιστέψουν στο τέλος. Από τα λεγόμενα και την τοποθέτησή σας, καταλαβαίνω ότι απευθύνεστε κυρίως σε νέους, στη νέα γενιά, σε όλους αυτούς που προβληματίζονται, που ανησυχούν. Και στη νέα γενιά. Η τηλεόραση δεν πάει να είναι το πιο ισχυρό μέσο που έχουμε, αλλά τα social media, κακά τα ψέματα, μία είδηση μπορεί πάρα πολύ γρήγορα να πολλαπλασιαστεί και όχι μόνο στους νέους, σε όλες τις ηλικίες. Είναι δυστυχώς σημαντικό και μπορεί να επηρεάσει και να στοχοποιήσει ανθρώπους, να δημιουργήσει φήμες που όσο και να προσπαθείς μετά να αλλάξεις την εντύπωση που έχει προκληθεί, δεν είναι εύκολο. Εγώ το έχω υποστεί σε διάφορες περιπτώσεις για συμφωνίες που δεν ψήφισα ποτέ και θεωρήθηκε ότι τις ψηφίσαμε, ότι αρνηθήκαμε τις πολεμικές αποζημιώσεις, ενώ δεν έγινε ποτέ ψηφοφορία. Ήταν ένας τίτλος που έλεγε άλλα από κάτω και κρατήθηκε αυτός για τη συμφωνία για τη ΦΕΤΑ. Η συμφωνία αυτή διόρθωνε ότι δεν θα μπορεί κανείς να το χρησιμοποιεί χωρίς προσδιορισμό και δεν θα μπορεί κανείς να κακοποιεί την ελληνική ΦΕΤΑ εκτός Ελλάδος. Αντί να φανεί αυτό, παρότι η ίδια κυβέρνηση το πρότεινε, στοχοποιήθηκαν οι ευρωβουλευτές που θέλησαν να βελτιώσουν το πλαίσιο. Σε αυτά πρέπει να απαντούμε με δουλειά, με καλή ενημέρωση και ο κόσμος να είναι υποψιασμένος για όσα διαβάζει, να διαβάζει και λίγο παρακάτω από τους τίτλους. Λοιπόν, αναφορικά και με το συνέδριο το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αφορά την νεανική επιχειρηματικότητα και τις περίφημες νεοφυείς επιχειρήσεις. Μεγάλη ανταπόκριση. Μεγάλη, από εκεί έρχεστε. Βέβαια, μια γεμάτη αίθουσα και μάλιστα μια τόσο ωραία μέρα και με γιορτινή μέρα. Είχε πολύ ενδιαφέρον καθώς μιλήσαμε για επενδυτικές ευκαιρίες, χρηματοδοτικά εργαλεία, για τις νέες τεχνολογίες, πώς μπορεί κανείς να καινοτομεί ή να παρουσιάζει νέα προϊόντα, νέες στην βιολογική καλλιέργεια, στην αγροδιατροφή με καινοτομία, πώς μπορεί να φτιάξει μια νέα αγορά, να απευθυνθεί σε όλη την Ευρώπη και να δείξει όσα παράγει αυτός ο ευλογημένος τόπος. Είχε νομίζω μεγάλο ενδιαφέρον, ήταν και διαδραστικό, είχαμε πολλές ερωτήσεις που απαντήσαμε και μου έκανε εντύπωση γιατί ήταν η θετική πολιτική, ο κόσμος αισθάνομαι ότι δεν κουρέστηκε και δεν βαρέθηκε ακούγοντας συνεχώς αρνητικές ειδήσεις ή να διαφωνούμε, να βρίσκουμε σε τι διαφωνούμε. Άκουσε για τις ευκαιρίες που υπάρχουν και πώς μπορεί να είμαστε χρήσιμοι.
Και νομίζω ότι αυτό ήταν ευχάριστο και για μένα, αλλά ελπίζω και για εκείνους. Μάλιστα. Κυρία Καλή, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχηθώ καλή δύναμη, υπομονή, με φόντο και τις ευρωεκλογές και τη μάχη που θα δώσετε. Εγώ ευχαριστώ πολύ, γιατί ξέρω πόσο δύσκολες είναι και οι συνθήκες σε αυτή την περίοδο, ελπίζοντας όλοι να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτές οι ευρωεκλογές είναι κρίσιμες, κυρίως για συμμετοχή. Ό,τι θέλει να επιλέξει οποιοδήποτε, οποιαδήποτε παράταξη, αλλά ανθρώπους που δουλεύουν και με θετικό λόγο. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.